σειρά παρεμβάσεων από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και φορείς της περιφέρειας Πελοποννήσου στην διάρκεια του αναπτυξιακού συνεδρίου. Ενδιαφέροντα τα όσα μεταξύ άλλων σημείωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, εστιάζοντας στο ζήτημα των υποδομών. Να πω ότι μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει το Υπουργείο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εγνατή ΑΕ, χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο σε όλη τη χώρα, αναπεριφέρεια. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου, το ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε αυτό το ειδικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 57,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση. Καλαμάτα Ριζόμυλος, Πύλος Μεθόνη και Καλό Νερό Τσακώνα. Και θέλω εξ αρχής να πω ότι μιλάμε για έργα τα οποία είναι πολύ σύνθετα και δύσκολα σε τρεις, θα έλεγα, τομείς: μελετητικά, αδειοδοτικά και χρηματοδοτικά. Και επειδή εγώ δεν θέλω να λέμε πράγματα και να αποσχόμαστε πράγματα στους πολίτες όταν δεν είμαστε απολύτως έτοιμοι, ειδικά σε τέτοιες σύνθετες περιπτώσεις, να τα ανακοινώσουμε, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σήμερα εδώ είναι ότι από τη μεριά μας του Υπουργείου Οικονομίας έχουμε ολοκληρώσει τις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τη χρηματοδότηση του έργου, αλλά βεβαίως αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, μόλις κλείσει και από τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών αυτή η δύσκολη ομολογουμένως διαδικασία, νομίζω θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και τη χρηματοδότηση αυτών των πολύ σημαντικών έργων. Τουρισμός 365 μέρες το χρόνο, ο στόχος από την άλλη πλευρά που έχει θέσει το Υπουργείο Τουρισμού. Ο τουρισμός είναι μια κινητήρια δύναμη και μια γέφυρα που σπρώχνει όλους τους τομείς να αναπτυχθούν. Στόχος μας, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό. Τι πετύχαμε με την Εθνική Στρατηγική Πολιτική μας 2015 που ξεκίνησε 16-17, όπως σας είπα, πετύχαμε ιστορικά ρεκόρ σε αφίξεις και σε έσοδα. Από τα 24 εκατομμύρια που παραλάβαμε τους τουρίστες, φτάσαμε στα 30 εκατομμύρια και κάτι. Νέους ελληνικούς προορισμούς, παράδειγμα η Πελοπόννησος, η Καλαμάτα. Φέραμε λοιπόν ένα μεγάλο συνέδριο, μαζί το στηρίξαμε, με 600 πράκτορες από την Αγγλία και φτάσαμε 2 χρόνια μετά να έχει τεράστια αύξηση Καλαμάτα και οι γύρω περιοχές. Έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά αλλά και στις δυνατότητες ανάπτυξης της Πελοποννήσου από την Υπουργό Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου. Της συλλογικότητας ξεκινάμε από την παραδοχή πως είμαστε όλοι, πια το ξέρουμε, μέρος ενός όλου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλλιεργούμε το πνεύμα της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με δήμους, με περιφέρειες, με συλλογικούς φορείς, με τους πολίτες, τις πρωτοβουλίες των πολιτών, αλλά και με τα υπόλοιπα υπουργεία,